γεγονός ότι είστε εδώ με τέτοιο θέμα, πρέπει να μην είστε εντελώς φυσιολογικοί. Εντάξει, άρα βγάλετε φωτογραφίες, γιατί όταν θα εξηγήσω ότι είμαστε δίπλα από μία πλάζ και είστε μέσα, ενώ δίπλα γιατί κάνουν μπάνιο και θα μιλήσουν για τέτοιο θέμα, εδώ για μένα παίρνετε ήδη πόντο. Άρα, αλλά αυτό δεν είναι για σας δωροδοκίσου και να σας πω ότι είστε καλό κοινό, αλλά τέλος πάντων θα δω ανάλογα με τις αντιδράσεις σας, τις φατσικές, αν συνεχίζω πιο βαθιά, πιο ψηλά ή πιο κοντά κτλ. Άρα, λίγο το λεξιλόγιο στην αρχή, όταν θα μιλήσουμε για την νοημοσύνη, εννοώ την νοημοσύνη σέρια. Άρα, μην μου πείτε στο θέμα αυτό λέγοντας ότι υπάρχουν πολλαπλές νοημοσύνες κτλ. Θα τις βάζω όλες μαζί. Μπορεί να είναι συναισθηματική, μπορεί να είναι χωραντληπτική. Αυτό εδώ θα το ονομάσουμε νοημοσύνη, για να μην τσακωθούμε στους διαφορετικούς ορισμούς που έχουμε στον τομέα της ψυχομετρικής. Όταν θα λέμε ρευστή νοημοσύνη, εννοούμε νοημοσύνη χωρίς γνώσεις. Συνήθως είναι αυτό που έχουν τα παιδιά σας στη μικρή ηλικία. Βλέπετε ένα παιδί, του δίνεται ένα πρόβλημα, το λύνει αμέσως, δεν είναι τίποτα το ειδικό. Βλέπετε πώς το έκανε και ούτε αυτό ξέρει ακριβώς πώς το έκανε. Μετά, όταν θα μιλήσουμε για κρυσταλλική νοημοσύνη, εννοούμε ότι έχουμε όμως η χώρα. Εντάξει, ωραία. Όταν θα μιλήσουμε για κρυσταλλική νοημοσύνη, εννοούμε μια νοημοσύνη που έχει ενσωματώσει γνώσεις. Και θα είναι βέβαια πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε σκέψη. Η σκέψη όμως, η διαφοροποίηση που θα γίνει σε σχέση με την νοημοσύνη, είναι ότι η νοημοσύνη για πολύπλοκα προβλήματα απλώς εντοπίζει τα προβλήματα, εντοπίζει τα εμπόδια. Και είναι η σκέψη που με μεθοδολογία τα ξεπερνάει. Δεν είναι η νοημοσύνη από μόνη της. Γιατί συνήθως κάνουμε αυτό το μπέρδεμα και θεωρούμε ότι η νοημοσύνη επιλύνει. Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα, τα λέγαμε και με τον Γιώργο και το μεσημέρι, για να μην νομίζετε ότι απλώς τρώμε, εμείς κάνουμε και προβλήματα μέσα στο μεσημέρι. Τα λύνουμε πιο μετά, πιο αργά. Και λέγαμε ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξέρεις ότι είναι πρόβλημα. Πολύ συχνά στην κοινωνία ακούτε πρέπει να βρούμε μια λύση. Και του λες το πρόβλημα ποιο είναι, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά βρίσκουμε μια λύση. Άρα συνοπτικά λέω ότι αυτοί που ασχολούνται με τη λύση έχουν προβλήματα. Και αυτοί που ασχολούνται με τα προβλήματα βρίσκουν τις λύσεις. Άμα το μεταφέρετε σε πιο βαρέα προβλήματα, θα δείτε ότι για το Κυπριακό ακούτε συνεχώς τη λύση. Άρα άμα ρωτήσετε σε κάποιον, το πρόβλημα ποιο είναι ακριβώς. Να είναι δίκαιοι, να είναι κτλ. Και λες, με αυτό είναι η περιγραφή της λύσης. Άρα ξανάρχομαι λοιπόν στα δικά μας, όταν θα μιλήσουμε τώρα για το πνευματικό. Το πνευματικό το λέμε με την ευρύτερη έννοια. Δεν είναι μόνο το πνευματικό, ας πούμε, σε μία θρησκεία. Είναι σε όλες γενικά. Είναι αυτό που λέμε ένας πνευματικός άνθρωπος. Δεν το βάζετε μόνο και μόνο σε μία κατηγορία. Και όσο αφορά τώρα τις διαστάσεις, είναι λίγο πιο πολύπλοκο να θα το εξηγήσουμε και αυτό. Θα μιλήσουμε για τις διαστάσεις με την έννοια του βαθμού ελευθερίας. Άρα τι είναι ο βαθμός ελευθερίας. Ο πρώτος βαθμός ελευθερίας είναι αν έχω δικαίωμα να πάω μπροστά, αν έχω δικαίωμα να πάω πίσω, αν έχω δικαίωμα να πάω πλάι. Δηλαδή η ιδέα είναι αρχικά μηχανική. Ο βαθμός ελευθερίας, ας πούμε επειδή είμαστε σε αυτό το ξενοδοχείο, θα το χρησιμοποιούσα. Όλα αυτά που θα πω θα είναι θετικά. Εντάξει. Ακόμα και αν τα βλέπεις λίγο, ξέρεις, όπως με ξέρετε, θα είναι θετικά στο τέλος. Άρα είστε εδώ, ας πούμε, και θέλετε να αλλάξετε όροφο. Εσύ μάθετε, ναι. Άρα θέλετε να αλλάξετε όροφο. Είναι μερικοί από εσάς που θα πούνε, εντάξει, θα πάω απ' έξω. Μπορεί να εμφανιστεί ο Γιώργος να του πει εκεί έχει σαν σερ. Δεν βλέπουν όμως τίποτα. Αλλά τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Πρώτον, να τον εμπιστευτούν, να τον πιστέψουν, να πάνε προς το ασανσέρ, να ξέρετε ότι οι μερικοί άνθρωποι θα πάνε εκεί πέρα έξω, δεν πειράζει. Θα χαθούν όλη τη μέρα μέχρι να βρουν πού είναι. Γιατί άμα το κάνω τώρα σε μια πολυκατοικία, φανταστείτε ότι το ασανσέρ είναι σε μια ανώνυμη πόρτα. Και είστε σε έναν όροφο και θέλετε να αλλάξετε τον όροφο. Πάνω κάτω πάτε σε όλα τα δωμάτια μέχρι να βρείτε ποια είναι. Άμα κάποιος σας πει είναι η πόρτα τάδε και του πείτε εσείς, μα αυτή η πόρτα τάδε φαίνεται τέλος σαν όλες τις άλλες.
Δεν είναι εκεί το ασανσέρ να κάνουμε. Επειδή οι άνθρωποι δεν τα πιστεύουν αυτά, η πυροσβεστική είναι πιο πρακτική. Βάζει μια ταμπέλα. Λέει, εδώ είναι. Γιατί είναι αστείο μερικές φορές, γιατί δεν μπορεί να είναι αλλού. Αλλά τέλος πάντων, σου λένε, θα τη βάλω. Είναι το αμερικάνικο ανέκδοτο που λέει ότι όταν έχεις χαθεί, κοίτα τις ταμπέλες. Γιατί ξέρει ότι δεν τις κοίταζες πριν. Γιατί άμα τις κοίταζες, δεν έχεις χαθεί. Αλλά το ανάλογο, θα το κάνω λίγο πιο ευρωπαϊκό, είναι ότι όταν θέλετε να πάτε στον φίλο σας, λέτε, ξέρω που είναι. Μετά χάνεστε, μετά βάζετε το GPS. Ενώ θα μπορούσατε να βάλετε κατευθείαν το GPS, παρόλο που ξέρετε, υποτίθεται ότι πώς να πάτε. Στην πραγματικότητα κάνουμε λάθη όταν είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε. Τώρα βλέπω χαμογελάτε με έναν τρόπο παράξενο, σίγουρα δεν υπάρχει βιωματικό. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι όταν είμαστε πολύ σίγουροι για ένα δεδομένο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί άμα είναι λάθος, τότε είναι όλο που πάει και το λάθος. Άρα αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να λέτε συνεχώς μπορεί, μάλλον, τα μετσοβέζικα κλπ. Δεν είμαστε σύγκριτοι. Λέω λοιπόν τώρα για τους βαθμούς ελευθερίας. Ο βαθμός ελευθερίας στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι πώς να αλλάξω όροφο. Υπάρχουν μερικά σπίτια που στον όροφο, από οι κατοικίες, στον όροφο δεν έχετε πόρτα του ασανσέρ. Άρα πρέπει να κατεβείτε ή να ανεβείτε σε άλλο όροφο για να πάρετε το ασανσέρ. Είναι λίγο πιο ενέχρι. Όταν το βλέπετε για πρώτη φορά, λέτε ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Μετά όταν βλέπετε τον κατασκευαστή, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Παραπάνω δεν σας ξαφνιάζει ότι πρέπει να πάρετε πρώτα τα σκαλοπάτια για να πάρετε το ασανσέρ. Και μετά όταν βγαίνετε, πάλι δεν βγαίνετε στον όροφο που θέλετε, πρέπει να ξαναπάρετε τα σκαλοπάτια. Εντάξει. Άρα εδώ επειδή ξέρετε για πολύ καλή πολυοδρομία στην Κρήτη, δεν έχετε προβλήματα με τα ασανσέρ. Και σου λέει δεν υπάρχει καθόλου, άρα είναι πολύ απλό. Ανεβαίνει στις σκάλες. Για να ανέβει στις σκάλες, είναι δύσκολο να πει σε κάποιον ότι πρέπει να πάει βαθιά για να ανέβει ψηλά. Ενώ είναι όλο το θέμα της φιλοσοφίας. Για να ανεβούμε ψηλά, πρέπει να πάμε βαθιά. Για να πάμε βαθιά, πρέπει να κάνουμε πράγματα που φαίνονται ανούσια για αυτούς που δεν τα βλέπουν. Πρέπει λοιπόν το παράδειγμα ακόμα πιο απλό. Θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι και του λέτε στον Γιώργο, είναι, ξέρω εγώ, τριόροφο. Άρα περιμένει να δει αυτό το ύψος. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι ότι σκάβετε. Άρα ο Γιώργος θα πει τι κάνεις εκεί κάτω. Μετά του εξηγείτε ότι είναι θεμέλια. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι γίνεται στις κατασκευές όταν δεν γνωρίζουμε ποια θεμέλια. Βεβαίως έχετε σκεφτεί γιατί το έχετε δει. Όμως στις κατασκευές του νου, χωρίς θεμέλια, αυτό δεν σας απασχολεί καθόλου. Όχι εσείς εδώ, εδώ εσείς είσαστε οι επίλεκτοι, εφόσον πήρατε στον πάνω και είστε εδώ. Πώς θεμελιώνουμε μια άποψη. Μπορώ να σας ρωτήσω διάφορα πράγματα και να πείτε εγώ πιστεύω πως αυτό. Okay. Και μετά όταν θα το σκαλίσω λίγο περισσότερο, θα μου πείτε πίστευα. Και μετά όταν θα σκαλίσω λίγο περισσότερο, θα μου πείτε τι ήθελα και το πιστεύω. Okay. Αυτό πάνω κάτω είναι αυτό που σας συμβαίνει στο δικαστήριο. Λέει αρχικά, ειδικά ο δικαστής, ο πρόεδρος του αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος του ηλίθιου. Σας κάνει ηλίθιες ερωτήσεις, ξέρει στην αρχή τι λέει τώρα ο άνθρωπος και μετά σιγά σιγά σας βάζει να ομολογήσετε ότι ξέρετε αυτό που κάνετε. Βέβαια εσείς απαντήσετε μόνο σε ηλίθιες ερωτήσεις, αλλά δεν καταλάβετε ποιος ήταν ο ηλίθιος της υπόθεσης. Ενώ από την αρχή πρέπει να του πείτε ξέρω. Εντάξει, ωραία, ναι, φταίω. Και πάει πιο γρήγορα η διαδικασία, ενώ εμείς πάνω κάτω πρέπει να μας το αποδείξουμε. Όταν κοιτάζετε διάλογο με τον Σοκράτη, θα δείτε ότι όσοι έχουν διαβάσει διάλογους με τον Σοκράτη, γιατί πολύ συχνά δυστυχώς στην Ελλάδα λέμε ότι ξέρουν τον Σοκράτη, δεν διαβάζουμε καθόλου τους διαλόγους. Οι διάλογοι του Σοκράτη είναι πολύ εκνευριστικοί. Πάρα πολύ εκνευριστικοί, γιατί λέει, παιδί μου, τον έχει μαγκώσει τον άλλον, δεν τον αφήνει με τίποτα, και μετά βέβαια σου λένε ότι αυτό είναι μειευτική. Και ο όλος το γέννησε τη λύση, την είχε μέσα του. Αυτοί που ονόμασαν αυτή τη τεχνική μειευτική, σίγουρα ήταν γυναίκες. Δηλαδή, μόνο οι άνδρες νομίζουν ότι τα παιδιά βγαίνουν έτσι, ας πούμε, εντάξει. Πατάς ένα κουμπί, βγαίνει.
Οι γυναίκες ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει να γεννήσεις ένα παιδί. Το ίδιο όταν σου λέει με ευτική, μην νομίζετε ότι όταν ένας δάσκαλος σας κάνει ερωτήσεις ότι θα περάσετε καλά. Είναι με τα τσιγγέλια που γίνονται μερικά πράγματα και στο τέλος λες, τώρα είμαι χαρούμενος. Λέμε τώρα. Άρα, για τις πνευματικές διαστάσεις, πρώτα απ' όλα μια κωδικοποίηση. Θυμάστε ότι όλοι κοιτάζετε, θα αρχίσουμε τα χριστιανικά για να είναι πιο εύκολα. Όταν κοιτάζετε τις εικόνες, τις βυζαντινές, θεωρείτε απλώς ότι βλέπετε μία απεικόνηση Αγίων. Όμως στις απεικονίσεις των Αγίων υπάρχουν κώδικες. Άρα, άμα θέλετε να κάνετε τη διαφορά μεταξύ του Αγίου Παύλου και του Αγίου Πέτρου, έτσι, πρακτικά, χωρίς να έχει κανένας ούτε κλειδιά, ούτε σπαθί, χωρίς τίποτα. Πώς τους βλέπετε? Ναι. Ο Άγιος Πέτρος έχει μαλλιά και γένια, ο Άγιος Παύλος έχει μόνο γένια. Ναι, και τα μαλλιά τι έχει ακριβώς? Είναι νομίζω και το Πέτρο είναι λευκά, το Παύλο είναι σκούρα. Μ' αρέσει αυτή η τροποποίηση. Άρα η πρώτη ιδέα, επειδή έχουμε και μερικούς, αυτοί που δεν έχουν πολλά μαλλιά εδώ θα το χαρούν αυτή τη διάρκεια, θα πούνε αυτό είναι ο δικός μας. Λοιπόν, οι άλλοι που έχουν πολλά μαλλιά θα πούνε εντάξει, θα κάποια φάση θα αλλάξει. Στην Βυζαντινή τεχνοτροπία, αυτό που δεν έχει πολλά μαλλιά είναι ο πιο σοφός. Άρα η υλοποίηση, όπως βλέπω ο Νίκος χαίρεται από εξ αποστάσεως, ο Νίκος είναι πιο πολύ του Αγίου Παύλου και εδώ έχουμε πιο πολύ του Αγίου Πέτρου. Είναι αδέλφια. Άρα ο κώδικας είναι αυτό το κομμάτι να είναι κενό και αν έχει μια μικρή τούφα μαλλιών, είναι ακόμα πιο πάνω, όσον αφορά τη σοφία. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο χριστιανισμός δεν βάζει τη σοφία ως κριτήριο αγιοσύνης. Έχει ενδιαφέρον αυτό, σαν να το σκεφτείτε. Διότι όπως ξέρετε, ο Πέτρος δυσκολευόταν με τον Χριστό. Δηλαδή δεν τα πιάνε με την πρώτη και είδατε ότι και την προδοσία με την τρίτη του έπιασε. Ενώ ο Παύλος το έχει πιάσει με την πρώτη. Γι' αυτό ήταν διώκτης. Δεν περιμένετε να γελάσετε με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, ο χριστιανισμός βασίζεται σε δύο Άγιους. Ένας που δεν είναι ο πρώτος και ένας που δεν είναι ο τελευταίος. Ένας που ήταν διώκτης και ένας που πρόδωσε τρεις φορές. Θα μου πείτε, καλά ρε παιδιά, άλλους Άγιους δεν μπορούσαν να πιάσουν, είναι πιο εύκολη, ήταν καλά παιδιά από την αρχή. Όχι. Γιατί υπάρχει και η έννοια της συγχώρεσης, που είναι θεμελιακή. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην κάνουμε λάθη. Πάντα κάνουμε λάθη να κάνουμε. Πώς έλεγε η άλλη, δεν έχουμε σχέση με την άσφαλτο. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε αν αποδεχόμαστε τα λάθος. Μετά έχει δεύτερο επίπεδο, αν ο άλλος αποδέχεται τη συγγνώμη. Γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Και σου λες, κάνω λάθος, λες, του είπες ότι έκανες λάθος. Όχι. Θα το πεις, όχι. Αλλά τώρα με παρεξηγεί, θέλω να μου μιλάει. Αφού δεν του είπες ότι... Μετά, ο άλλος λέει συγγνώμη και ο άλλος σου λέει εγώ δεν σε συγχωρώ. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά εδώ βλέπετε ότι η αντίληψη το βλέπετε πολύ συχνά με τα παιδιά. Δεν είναι ένα παράδειγμα πολύ απλό με τα παιδιά. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε και παραβολές. Γιατί χρησιμοποιούμε παραβολές, θυμάστε σαν κώδικα. Θυμάστε που το λέγαμε και το μεσημέρι με τον Γιώργη. Ο Χριστός χρησιμοποιεί πολλές παραβολές γιατί δεν ήταν όλοι μαθητές του. Αλλά πρέπει και οι μη μαθητές να καταλάβουν τι λέει. Ο Βούδας δεν χρησιμοποιεί πολλές παραβολές γιατί μιλούσε μόνο στους μαθητές του. Άρα ήξεραν ήδη το λεξιλόγιο και πήγαινε κατευθείαν στα πιο βαθιά. Άρα, αν θέλετε, γιατί τα πιο βαθιά είναι σαν να πηδάτε τα τέσσερα Ευαγγέλια και πηγαίνετε κατευθείαν στις επιστολές. Μόνο που άμα δεν τα έχετε διαβάσει ποτέ, οι επιστολές του Αγίου Παύλου φαίνονται πιο δύσκολες. Άμα πηδήξετε τις πράξεις των Αποστόλων μπορεί να καταφέρετε. Άμα δεν ξέρετε ούτε καν τις πράξεις των Αποστόλων, τότε όλο είναι παντούχιο. Γιατί δεν καταλαβαίνετε τα υπονοούμενα που είναι μέσα στο κείμενο.
Εδώ λοιπόν έχουμε το παιδί. Το παιδί, το λέω τώρα πιο πολύ για τις μαμάδες. Βλέπετε το παιδί σας, το λέτε αμότερα, του πέφτει κάτω, εντάξει. Μαμά κλασική. Αμαν, τι έπαθε το παιδί. Εντάξει. Μαμά έμπειρη. Δεν έγινε τίποτα. Μαμά πιο έμπειρη. Γελάει. Διότι ξέρει ότι άμα φανεί στο παιδί ότι είναι χάλια αυτό που έγινε και ας πούμε έχει φάει τα μούτρα του και είναι σημαντικό, τότε το παιδί κλαίει ακόμα περισσότερο. Γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, ειδικά όταν είναι έξυπνα, σίγουρα τα έχετε εδώ, στην Κρήτη κάνουν έτσι, λένε, πέφτουν, εσύ θα είσαι ο μπαμπάς. Πέφτουν έτσι, πέφτουν. Και κάνουν έτσι. Και κοιτάζουν αν αυτούς λυπάται. Άμα δεν λυπάται, εντάξει, τίποτα δεν είναι. Άμα λυπάται, πω, το παγώνω. Δηλαδή μιλάμε, εγώ υποφέρω. Και βέβαια μερικές φορές οι φίλοι μας που δεν ξέρουν το κόλπο, τι έπαθε το παιδί, μόλις αυτό το πράγμα το βλέπει ο άλλος, γιατί έχει περισκόπιο. Εντάξει, κοιτάζει, θύμα. Όχι, το βρήκα, αυτό είναι εντάξει, θα φοβάται για μένα. Τότε οι γονείς θα αναγκάζονται να πούνε, όχι παιδί μου, δεν είναι εύκολο. Αυτό, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι το ίδιο. Τώρα πηγαίνουμε σε πιο μεγάλα παιδιά, μετά θα φτάσω σε ειδικά σε ηλικίες, αλλά δεν θα το πω. Θα καταλάβετε μόνοι σας. Είστε στο πανεπιστήμιο, σας λέει μια ερώτηση, εσείς απαντάτε και κάνετε έτσι. Και κοιτάζετε τη φάτσα του καθηγητή, αν φαίνεται ακόμα καλή, συνεχίζετε. Αν βλέπετε ότι αρχίζει να αλλάζει χρώμα, ναι. Δεν έχετε πια καμία ιδέα για το θέμα. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε μια ανταπόκριση. Η ανταπόκριση όσον αφορά το επίπεδο της νοημοσύνης είναι πολύ σημαντική. Όταν διαβάζετε ένα κείμενο, δεν έχετε τον άνθρωπο δίπλα να σας λέει «κατάλαβες». Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει. Τώρα ξανακάνετε το ίδιο κείμενο. Σας το διαβάζει ο ίδιος που το έγραψε, σας το διαβάζετε με δυνατά και κάπου σας κοιτάζει. Παλούκι και κουπί, γιατί τώρα βλέπετε ότι βλέπει ότι δεν καταλάβετε τίποτα. Άρα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τώρα πρέπει να το σκεφτούμε σε επίπεδο νοημοσύνης. Το πρώτο στάδιο της νοημοσύνης, για να αρπάξει λίγο στοιχεία της πνευματικότητας, είναι να καταλάβει πώς την βλέπουμε. Ανάποδα. Όχι πώς βλέπει, αλλά πώς την βλέπουμε. Άρα ένα πρώτο παράδειγμα που είναι σίγουρα θα αρέσει στον Γιώργο, άμα το ξέρετε, μην πείτε αμέσως τα ζώα σας, να καταλάβετε μετά που το πάω. Άρα σκεφτείτε ότι έχετε την επιλογή να πάρετε ένα ζώο που σας αντιπροσωπεύει. Άρα το διαλέγετε εσείς, δεν μου λέτε τίποτα. Κανονικά το έχετε πάρει αυτό το ζώο. Εντάξει, τώρα σας βγάζω αυτό το ζώο και σας λέω ξαναπάρετε ένα ζώο, το καλύτερο για εσάς, εκτός από το πρώτο. Το έχουμε. Έχετε το δεύτερο ζώο. Ωραία. Κάνουμε λοιπόν τώρα ακριβώς. Α, η κυρία δεν είχε ακόμα το δεύτερο ζώο. Δεν σκεφτόμαστε τους άνδρες, δεν μετράνε αυτά. Μια μία ζώα που είναι συντάξει, δεν σας βλέπω, οι γυναίκες χαμηλό. Άρα, και τώρα παίρνετε το τρίτο ζώο. Τα άλλα δύο τα αποκλείτε. Είμαστε εντάξει. Ωραία, θα ήθελα απλώς να σηκώσει το χέρι από δύο Γιώργους. Ποιος από εσάς έχει τα τρία ζώα. Μην ανησυχείτε, δεν θα μου πείτε τίποτα. Απλώς να το ξέρετε. Οι άλλοι έχουν μείνει στα δύο. Κάποιος έχει μείνει στο πρώτο. Θα ήταν αργό ζώο στο πρώτο. Άρα τώρα, για τα ζώα. Το πρώτο ζώο είναι αυτό που θέλετε να φαίνεστε. Το δεύτερο είναι πώς σας βλέπω. Και το τρίτο είναι τι είστε. Τέλειο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Ωραία. Αυτή αρχίζει να κλαίει τώρα, σου λέει να μάθετε. Μπορεί να τα αλλάξετε, θα το ξαναπώ στο τέλος άμα είναι, εντάξει. Άρα, βέβαια, μην το παίρνετε τόσο σοβαρό σαν επιστημονοσύνη, αλλά η ιδέα ποια είναι ότι το πρώτο που μας έρχεται είναι το πιο απλό. Αλλά δεν το ψάξαμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό. Μετά, επειδή σας απαγορεύουμε το πιο απλό, βρίσκεται το δεύτερο πιο απλό. Στο τρίτο, εκεί πέρα, σπαταλέτε χρόνο, γιατί τώρα ποιο να βρω με αυτά που μου έχουν απαγορεύσει. Και τελικά η τρίτη εκδοχή είναι πιο κοντά σε αυτό που είστε. Άρα συμφέρει να μην το λέτε αμέσως στους φίλους σας το τρίτο. Άμα είναι πολύ φίλοι, πείτε το. Ειδικά αν είναι πετυχημένο, γιατί άμα είναι, πείτε, ξέρεις, μια μεγάλη κοτσάνα, λες, άστο καλύτερα.
Να το κάνουμε και στον Αφέτη αυτό, αν θες, ναι, θα είναι μια καλή εισαγωγή, ο Μιχάλης χαμογελάει ήδη. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η νοημοσύνη είναι η ικανότητα να βλέπετε πώς σας βλέπουν. Και όχι μόνο να βλέπετε. Άρα, εγώ το παίρνω το παράδειγμα, συνήθως παίρνω μια γωνία μες στην αίθουσα και θέλω τώρα να φανταστείτε, βλέπετε αυτό εδώ, το γωνιακό, σποτάκι, και θέλω να φανταστείτε ότι το μάτι σας είναι εδώ και κοιτάζετε τον εαυτό σας που κάθεται. Δεν βαθμολογώ, είναι εντάξει, δεν βλέπω μια κυρία σου, δεν πω τι αυτό. Άρα είστε εδώ, κοιτάζετε τον εαυτό σας και προσπαθείτε τώρα να δείτε πώς βλέπετε. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς δυσκολεύονται και μερικοί από εσάς θεωρούν ότι είναι αυτό, δεν ξέρω ακριβώς πώς βλέπουμε. Κάθομαι εδώ, πιέζομαι από αυτό, έχω τον αγώνο μου έτσι. Και όμως, άμα ρωτήσετε, θα δείτε ότι μερικές φορές το βλέπετε ανάποδα. Μπερδεύεστε την αθηνά τη πλευρά. Και πρέπει να κάνετε μια περιστροφή. Το γεγονός ότι βλέπετε από πάνω προς τα κάτω, άμα σας πω ποιο κομμάτι του σώματός σας δεν βλέπετε από εκεί. Δηλαδή τώρα θα δείτε, θα ξαναπείτε σε άλλο στάδιο. Αυτό είναι μια τεχνική που έχουμε και στα Koan. Μεθοδολογία Zen. Μπορεί να κάνουμε ερωτήσεις, ειδικά στους μαθητές, και τους λέμε πράγματα που φαίνονται παράλογα, αρχικά. Άρα θυμάστε ένα από τα πιο απλά, είναι ποιος είναι ο θόρυβος όταν κάνετε παραμάγια, είναι ο θόρυβος που κάνω δύο χέρια. Και λέει λοιπόν ο δάσκαλος, ποιος είναι ο θόρυβος που κάνει ένα χέρι. Άρα έχω πάντοτε στην Ελλάδα αυτό που άκουσα, ότι εμείς τα ξέρουμε, λέμε, εμείς είμαστε πιο έξυπνοι, τους δεν αυτοί είχαν σκεφτεί αυτό, εντάξει. Άρα, η ιδέα ποια είναι ότι φαντάσου όμως ότι είναι το ίδιο χτύπημα. Αλλά μετά ο μαθητής λέει πώς μπορεί να χτυπάει. Και η ιδέα δεν είναι να καταλάβει πώς χτυπάει, είναι να καταλάβει τι σημαίνει τελικά δύο χέρια και τι σημαίνει ένα χέρι και πώς συνδυάζονται τα δύο μαζί. Όταν σας μίλησα για τους Άγιους πώς τους βλέπετε? Τους βλέπετε ψηλά, τους βλέπετε χαμηλά. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που είναι πιο υπούλη μας, εντάξει. Τους βλέπετε πιο βαθιά. Γιατί όσο μείνω στα δύο πρώτα, λέτε εντάξει, το έχουμε. Όταν λέμε πιο βαθιά, λες τώρα τι να πω, ότι είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Και τους βλέπετε να πηγαίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Κάντε το ανάλογο με τους αγγέλους. Και θα δείτε ότι υπάρχει ένας ισομορφισμός, ανάποδος. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι που επειδή έχουν βάθος, ανέβηκαν και έδωσαν παράδειγμα. Οι Άγγελοι έχουν ύψος και κατεβαίνουν. Γιατί άμα είναι άγγελος που δεν επικοινωνεί μαζί σας, δεν μας πειράζει. Δεν έχει καμία σχέση. Όταν όμως έρχεται ο αγγελιοφόρος, εμείς καταλήξαμε να έχουμε μόνο μικρές αγγελίες, αφού δεν είσαι αγγελιοφόρος, λέτε, φέρε αγγελία. Αυτός είναι αυτός που είναι πάνω και είναι ικανός να πάει κάτω. Τώρα, να το πάρουμε λίγο πιο τεχνικά, ο άγγελος δεν είναι αυτός που είναι ικανός να πετάει, είναι αυτός που είναι ικανός να κατεβεί. Άρα, είναι ικανός να κατεβεί με φτερά, ενώ ο άγγελος είναι ικανός να ανεβεί χωρίς φτερά. Άμα τα πείτε έτσι, πρώτη φορά σε ένα παιδί, θα πει πω η δύσκολη αυτή η θρησκεία. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η έννοια της υπέρβασης. Άρα, η νοημοσύνη λοιπόν, όπως σας έλεγα με το παράδειγμα, θα κάνει υπερβάσεις όταν θα εντοπίσει καλά το εμπόδιο. Όταν θα βρει τη μεθοδολογία μέσω της σκέψης, τότε θα καταφέρει να κάνει κάτι το οποίο είχε αποφασίσει ότι δεν γίνεται. Και για μένα εδώ είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των φοιτητών και των μαθητών. Οι φοιτητές είναι αυτοί που κάνουν ό,τι μπορούν και οι μαθητές είναι αυτοί που κάνουν ό,τι δεν μπορούν. Με ποια έννοια λοιπόν το λέμε, γιατί βλέπω κυρία Ξαφνιάσκη, είναι ο μαθητής λέει αυτό δεν γίνεται. Ας πούμε δεν μπορώ να πάω χειρουργείο. Όχι, δεν είναι κακός, ο μαθητής. Δεν μπορώ να πάω χειρουργείο, δεν γίνεται. Το φοβάμαι, έχω φοβίες, δεν γίνεται. Μετά μιλάει με τον δάσκαλο και του λέει έχεις κάνει ακτινογραφία. Ξέρεις αν είναι ακριβώς αυτό το θέμα.
έχει κόστο. Να κάνουμε το δεύτερο. Και τελικά, ούτε στο τέλο να πάει στο χειρουργείο και να αλλάξει ένα πρόβλημα που είχε. Όταν το βλέπετε, λέτε, μα εσύ δεν είσαι, δεν θα πας. Αλλά στην πραγματικότητα έγινε η υπέρβαση και γίνεται η υπέρβαση επειδή εμπιστεύτηκε και επειδή πιστεύει. Άρα, θυμάστε που μιλούσαμε το μεσημέρι για το θέμα της εμπιστοσύνης και της πίστης, να διευκρινίσουμε λίγο τα πράγματα. Όταν λέμε ο άπιστος Θωμάς, είναι σωστό. Ο Θωμάς δεν πίστεψε ποτέ, ούτε στο τέλος. Είναι λάθος να το ερμηνεύουμε ότι πίστεψε επειδή είδε την τρύπα, γιατί από τη στιγμή που βλέπεις την τρύπα, θέλει να πει ότι δεν πιστεύεις. Να πιστεύεις, πρέπει να μην μπορείς να το δεις. Άρα, μια άλλη εκδοχή της έννοιας της φιλίας είναι ότι ο φίλος ο πραγματικός είναι αυτός που επιτρέπει στον φίλο του να μην τον εμπιστεύεται. Και τώρα όταν το ακούτε έτσι, φαίνεται λίγο παράξενο. Αλλά δίνω ένα παράδειγμα για όσους δεν καταλάβουν. Παίρνω αυτό εδώ, το κρύβω, εντάξει το κάνω μικρό, αρκετά μικρό για να μην είναι ενοχλητικό, ωραία, δεν το χαλάω. Το βάζω στα χέρια μου, εντάξει, και ρωτάω τώρα στον φίλο μου, τον Γιώργο, σε ποιο χέρι είναι. Δεν απαντάς εσύ, εσύ κάνεις τον έξυπνο. Έξυπνο δηλαδή. Και εγώ περίμενα, δεν θα απαντήσεις. Όχι. Άμα το πω, είναι αυτό το χέρι ή το άλλο χέρι, δεν πρέπει να με εμπιστευτεί. Άμα το ανοίξω, δεν έχει ανάγκη να με εμπιστευτεί. Πολύ συχνά λέμε, είσαι φίλος μου, πώς να με εμπιστευτείς. Αν όμως εσύ ήσουν φίλος μου, δεν θα είχες ανάγκη να με βάζεις αυτό το πλαίσιο. Αυτή είναι η λειτουργία. Άρα να ξέρετε ότι οι φίλοι που σας κρύβουν πράγματα και σου λέει εμπιστέψου μου, δεν είναι ακριβώς φίλοι, είναι παρέα. Αυτός που είναι πραγματικά ο γνήσιος φίλος είναι αυτός που θα σε βάλει σε ένα πλαίσιο που δεν έχεις ανάγκη να τον εμπιστευτείς, γιατί το βλέπεις αδελφέ. Όταν λοιπόν λέμε εμπιστοσύνη και πίστη, υπάρχει μια διαφορά. Η εμπιστοσύνη δεν είναι πολύ ψηλά. Η πίστη είναι πιο ψηλά. Είναι πιο δύσκολη. Γιατί είναι πιο δύσκολη. Γιατί η εμπιστοσύνη μπορεί να είναι, ας πούμε, για μία άσκηση. Σε πιστεύουν για αυτό το πράγμα. Θυμάστε ένα κλασικό παράδειγμα που κάνουμε και στις ιατρικές ομάδες. Βάζουμε έναν άνθρωπο, έτσι όρθιο, του λέμε πες έτσι, πα. Και λέμε οι άλλοι θα σε κρατήσουν. Είναι με εκεί που δεν ξεκολλάνε με τίποτα. Δηλαδή μπορεί να πεθάνουν όλοι οι άλλοι δίπλα τους, αυτοί δεν ξεκολλάνε, δεν πέφτουν καθόλου. Και είναι οι άλλοι που πέφτουν κατευθείαν και μάλιστα το κάνουν τόσο γρήγορα που όλοι βιάζονται γιατί δεν μπορούν να τους προλάβουν. Άρα αυτό εδώ είναι το θέμα, γιατί είναι μία άσκηση, το θέμα της εμπιστοσύνης. Το θέμα της πίστης είναι ότι πας πιο ψηλά, είναι επικίνδυνο και συνεχίζει χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα η πνευματικότητα, πώς ενδιαφέρεται το θέμα σε αυτό το πλαίσιο και ενδιαφέρει. Πολλοί λένε ότι πιστεύουν, αλλά είναι ελάχιστοι οι πιστοί. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυτοί που λένε ότι πιστεύουν, πιστεύουν ότι πιστεύουν. Ενώ οι πιστοί που πιστεύουν πραγματικά δεν έχουν ανάγκη να το πούν. Άρα όταν έχετε κάποιον που σας λέει, εγώ είμαι πολύ πιστός. Υπάρχει συνεχές, συνεχώς. Ή είμαι πολύ πατριώτης. Όσο πιο πολύ το λένε, ξέρετε, τόσο λιγότερο είναι. Το στεναχωρηθήκατε, το έχετε ακούσει ήδη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ξέρετε, άμα πείτε σε κάποιον σ' αγαπώ και μετά του πείτε σ' αγαπώ πολύ, το σ' αγαπώ πολύ είναι πιο κάτω από το σ' αγαπώ. Γι' αυτό τα παιδιά σας ρωτάνε πόσο αγαπάς. Από τον ουρανό, τα άθρα πήγαινε, έλεγε όπως θα κάνετε εσείς, μέχρι να κάνουν μια ποσότητα που σου λένε εντάξει, το έχουμε. Από τη στιγμή που απαντάτε με αυτόν τον τρόπο, έχετε εκφυλήσει το ρήμα. Έχετε εκφυλήσει την έννοια. Φανταστείτε, ας πούμε, να λέγατε για τον Χριστό πόσο μας αγαπάει. Μας αγάπησε, εντάξει, είναι δεδομένο, αλλά πόσο. Εδώ θα μπορούσε να πει ο ίδιος. Αλλιώς στον ουρανό και πίσω, γιατί το έκανε κιόλας. Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, το λες για απόσταση. Αυτός έκανε και την απόσταση. Τι θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα. Η έννοια της νοημοσύνης, πώς έχει πρόσβαση σιγά σιγά στην πνευματικότητα, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει.
Άρα, γιατί να μάθει? Γιατί είναι μερικά πράγματα που είναι θέμα πίστης, πνευματικά, αλλά πρέπει να οδηγηθεί ο άλλος πάνω σε αυτό το θέμα και δεν μπορεί να το πιστέψει μόνο του, με το σπίτι. Άρα, χρειάζεται μια διδασκαλία. Εδώ, όπως σας είπα, ότι μιλάμε για όλες τις πνευματικότητες, υπάρχει αυτή η κατηγορία που το βλέπουμε και στον Βουδισμό. Είναι τέσσερις κατηγορίες των ανθρώπων. Είναι αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν, αυτοί που ξέρουν ότι δεν ξέρουν, αυτοί που δεν ξέρουν ότι ξέρουν και αυτοί που ξέρουν ότι ξέρουν. Οπότε απλό φαίνεται αυτό, αλλά να καταλάβετε. Πρώτα απ' όλα, αν σας βάλω τα τέσσερα και μου πείτε, εγώ δεν έχω ιδέα που είμαι. Όμως δεν έχετε καμία ιδέα, είστε στο πρώτο. Εντάξει. Τώρα, άμα πάνω κάτω να ρωτιέστε αν είστε εδώ ή είστε εδώ, να ξέρετε ότι είστε εδώ. Το λέει η λέξη. Αλλά το θέμα τι σας λέει, μας λέει το εξής. Αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν, τους αφήνεις ήσυχους. Αυτοί που ξέρουν ότι δεν ξέρουν, τους διδάσκεις. Θα είναι οι μαθητές. Αυτοί που δεν ξέρουν ότι ξέρουν, τους ξυπνάς. Η αφύπνιση. Αυτοί θα είναι οι μαχητές. Το δούμε μετά για ποιο λόγο. Και μετά έχουμε αυτούς που ξέρουν ότι ξέρουν και είναι αυτούς που ακολουθείς. Το λέει με αυτήν την έννοια με ποια είναι. Δεν σας λέω ότι πάλι ότι είναι κάτι το επιστημονικό, είναι απλώς να δείτε ένα πλαίσιο σκέψης. Έδινα το παράδειγμα στον Γιώργο και του λέω, ξέρεις go? Μου λέει, όχι. Στην πραγματικότητα δεν ήξερε ότι δεν ήξερε go. Το go είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στην Κίνα, στην Ιαπωνία, έτσι ωραία, και τώρα και εδώ, αλλά είναι ένα παιχνίδι που είναι σχετικά σπάνιο. Δεν λέω ούτε το τάβλι ούτε το σκάκι, για να μην μου πείτε ξέρω. Αλλά τώρα λοιπόν, ας πούμε, ποιος ξέρει go? Εγώ ήξερα, αλλά ξέχασα. Εντάξει. Αυτό τώρα θα είσαι στην τρίτη κατηγορία. Γιατί όταν θα σου δείξω μερικούς κανόνες, θα ξαναθυμηθείς ότι το ήξερες. Το γεγονός τώρα, φαντάζω ότι το ξέχασες εντελώς. Και ξαφνικά σου ξαναδείχνω. Α, λες go ban. Ενώ ο άλλος, τι είναι, λέει, τι λέει, τι μιλάει έτσι. Άρα, όταν το ξέρουμε αυτό, όταν ξέρουμε τώρα ότι δεν ξέρουμε, άμα σας πω τους πρώτους κανόνες, θα αλλάξετε στάδιο. Θα είστε σε αυτούς που ξέρουν ότι δεν ξέρουν. Ενώ πριν, θα σας πω τη λέξη, ήσασταν στην κατηγορία, δεν ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Άρα βλέπετε ότι αυτό έχει σημασία για πρώτη φορά, μετά όμως μπορεί να πείτε, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, σταματάμε. Άμα σας ενδιαφέρει, μπορεί να αλλάξουμε. Άμα ξαφνικά η κυρία, η οποία είχε πει αρχικά, ας πούμε, ότι δεν ήξερε, ξαφνικά ανακαλύπτει ότι είναι ένα παιχνίδι που είχε παίξει παλιά, τότε στην πραγματικότητα θα παίξει πολύ πιο γρήγορα. Θα τους ξαναέρθουν συνδυασμοί που εσείς που δεν παίξατε ποτέ, δεν ξέρετε. Εδώ είναι λοιπόν το ίδιο με το πνευματικό. Το πνευματικό έχουμε την εντύπωση, το πνευματικό εμένα μου αρέσει το Πάσχα. Το Πάσχα έχει πολύ πλάκα, ειδικά με τους χέρους. Εδώ τη διορθώνουν τον παπά. Έχουν φάει αρκετά Πάσχα και ο παπάς είναι καινούριος, ας πούμε, και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί το Πάσχα. Αυτοί όμως που το ξέρουν να παίξουν και ένα κατωτά, λέει, εδώ δεν το παίρνει. Όχι, όχι, εδώ το πήδηξε το άλλο. Και έχει πλάκα, τι είναι η δίπλα τους, και λένε, το πήδηξε. Και τώρα είναι οι πιο νέοι, δεν παίρνουν οι πιο νέοι, ας πούμε, λιγότερο γέρο, και λες, γιατί μιλάει μια παπά. Άρα, όταν σου λέει πήδηξε αυτό το κομμάτι, δεν έπρεπε να το πήδηξε. Οκ, λες εντάξει, λάθος, ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο είναι παπάς. Το λέει ο γέρος, σου λέει εντάξει, παιδί μου. Γιατί φαντάσου τώρα όταν εγώ θα πεθάνω στον τάφο, να λέω τι να είναι. Πες κανονικά αυτό που λέει. Άρα, γιατί το Πάσχα βέβαια είναι πιο σημαντικό σε εμάς. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Σιγά σιγά, όταν μεγαλώνουμε, είμαστε πιο κοντά στο θάνατο. Μερικά πράγματα τα θέλουμε να είναι σε κάποια σειρά. Και όταν ο παπάς είναι νέος, δεν ξέρει ακριβώς πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η σειρά και τσατίζονται με αυτό. Μετά του λέει, δεν μ' αρέσει ο παπάς. Επειδή ξέχασε ένα κομμάτι, τι να κάνει ο άνθρωπος.
Το θέμα λοιπόν είναι το ίδιο με τους γονείς και με τα παιδιά. Να ξέρετε, τα παιδισμένα παιδιά εντοπίζουν γρήγορα ότι οι γονείς δεν είναι θεοί. Ενώ αυτά που είναι καθυστερημένα θεωρούν ότι είναι θεοί. Άρα, ας πούμε, άμα είσαστε γύρω στα 50 και σας θεωρούν ακόμα θεό τα παιδιά σας που είναι γύρω στα 20, να ξέρετε ότι είναι καθυστερημένα. Εντάξει. Άμα ήδη από 2 ετών και 3 ετών σας λένε ότι μπαμπά, ξέρω ότι δεν τα ξέρεις όλα, εδώ έχετε ένα θέμα. Ξέρετε ακριβώς σε ποια κατηγορία είναι. Να ξέρετε όμως ότι τα πνευματισμένα παιδιά δεν είναι ότι σας αγαπούν λιγότερο. Σας αγαπούν για αυτό που είστε, ενώ τα άλλα σας αγαπούν για αυτό που δεν είστε. Το πρώτο ζώο. Ναι, εσείς έχετε τις δύο μάσκες, εντάξει, και έχει το παιδί από πίσω και κάνει έτσι. Σε βλέπω, μπαμπά. Ξέρω ποιος είσαι. Ξαναβάλλετε εσείς τη μάσκα και σε όλους τους άλλους λέτε, σου λέω μόνο αυτό. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι, είναι καλό να μας αγαπάνε αυτό που νομίζουμε ότι δείχνουμε ή για αυτό που είμαστε. Βέβαια, όλοι θα πείτε για αυτό που είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, ας είναι και λίγο από αυτό που δείχνουμε, ρε παιδί μου. Γιατί αλλιώς, όμως, εδώ να ξέρετε ότι αυτοί που σας αγαπάνε αυτό που φαίνεστε, είναι η ελεημοσύνη. Δεν είναι η αγάπη. Σας λυπούνται που νομίζετε ότι είστε αυτό. Ενώ ο άλλος που δεν κρύβεται, τον αγαπάνε αυτό που είναι. Τεράστιο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και μια επίγνωση. Άρα η επίγνωση γίνεται με το πλαίσιο πρώτα της νοημοσύνης που αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο κατανόησης πώς είμαστε πνευματικά. Δεύτερον, έχουμε τη σκέψη που αρχίζει να βλέπει ότι έχουμε μερικά προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε και μετά έχουμε τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι η σκέψη πάνω στη σκέψη, η οποία αυτή θα μας κάνει ανθρώπους που είναι συνειδητοί. Τεράστιο θέμα, ένας άνθρωπος που είναι συνειδητός. Τα άτομα που δεν είναι συνειδητά είναι άτομα. Μένουν άτομα. Γενικά σε μια κοινωνία για οποιοδήποτε λόγο και παρέμειναν σε αυτό το πλαίσιο και μάλιστα είναι αυτά που είναι τα πιο δογματικά. Δηλαδή πρέπει. Το ατομικό είναι πάνω ότι του πρέπει, 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 πρέπει. Σε κάποια φάση τα μικρά παιδιά λένε γιατί πρέπει, γιατί έτσι, αφού δεν έχει ιδέα. Όταν μετά περνάμε στο συνειδητό, περνάμε στο πρέπον. Εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον το πρέπον, δεν είναι το πρέπει. Το πρέπον είναι επειδή είναι σωστό και όχι επειδή πρέπει να το δουν έτσι οι άλλοι. Μερικές φορές επειδή δεν έχουμε πια αξίες και έχουμε μόνο αρχές, μπερδεύουμε το πρέπει με το πρέπον. Και νομίζουμε ότι είναι ισόμορφο. Καμία σχέση. Το πρέπον είναι πιο βαθύ. Τα παραδείγματα που έχουμε τα κλασικά, θυμάστε την αντιπαράθεση μεταξύ της Αντιγόνης και του Κρέοντα. Ποιος έχει δίκιο. Ο Κρέοντας βέβαια. Ποιος έχει άδικο. Ο Κρέοντας βέβαια. Διότι έχει δίκιο θεσμικά, εφόσον είναι αυτός που αποφασίζει ποιος είναι ο νόμος. Είναι σωστό ότι είναι παράνομη η Αντιγόνη, μόνο που αυτό είναι στο πλαίσιο του πρέπει. Όταν περνάμε στο πρέπον, αυτός δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τον νόμο για την ταφή, και αυτή συνεχίζει να κάνει το πρέπον, ενώ δεν του πρέπει. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε, γιατί ο λυνισμός είναι του πρέποντος. Γι' αυτό εμείς είμαστε πιο πολύ των αξιών παρά των αρχών. Και γι' αυτό δύσκολα εμπιστευόμαστε τις αρχές. Εμείς εμπιστευόμαστε κάποιον που είναι των αρχών, αν έχει τις ίδιες αξίες. Μόλις αλλάζει αξίες, του λέμε εντάξει, κοντά. Και γι' αυτό βλέπετε πως αντιμετωπίζουμε τον στρατό, πως αντιμετωπίζουμε την αστυνομία. Έχουμε και διάφορες τεχνικές, εντάξει. Έχουμε μια ειδική έννοια της φυσικής οι Έλληνες. Δηλαδή, ειδικά στην Κρήτη, το βλέπω ότι όταν περνάτε ένα φανάρι που είναι κόκκινο, αλλά με μικρή ταχύτητα, είναι πράσινο. δεν είναι κόκκινο. Είναι φαινόμενο ότι είναι κόκκινο. Άμα πας αργά-αργά, είναι εντάξει. Όταν υπάρχουν κάμερες που λειτουργούν, γιατί έχουμε και κάμερες που δεν λειτουργούν στην Κρήτη, είναι αυτές που λένε πυροβολημένες. Αυτές που λειτουργούν, ξαφνικά μας σταματάνε ακριβώς και βλέπετε ξαφνικά ένα κοπάδι από κότες που ενώ έτρεχαν όλοι παντού θεότρελα, ξαφνικά λες και υπάρχει φανάρι πράσινο.
Τα λέω αυτά γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όταν σας σταματάει αυτός που είναι τον αρχόν, επειδή του πιστεύετε, τον εμπιστεύεστε, λέτε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Βέβαια, αυτός λέει, δεν ξέρω ποιος είσαι. Βέβαια, σε κάποια φάση, άμα του διευκρινίσετε λίγο περισσότερο και όντως το αντιληφθεί, ξαφνικά σας λέει. Εντάξει, βέβαια, εκεί πέρα δεν πρέπει να πετάξετε μια κοτσάνα, εκεί πέρα το βουλώνετε. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που πετάνε την κοτσάνα εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρουν την αντιδραστικότητα των Ελλήνων. Που ενώ έλεγαν άντε να περάσει, μόλις λέτε άντε πείτε, πάω, κάτσε εδώ ρε, που θα πας, θα το φας το πρόσωπο, άμα θες, σβήστο. Άρα, αυτό το πράγμα είναι σε πολύ πρακτικό επίπεδο, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δείχνει πώς είναι αυτός ο λαός. Είμαστε των αξιών. Έχεις αξίες, είναι σωστό αυτό που μου έκανες, είμαι εντάξει. Έχεις αρχές μόνο και το κάνεις επειδή είναι αυθαίρετο, δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε εμείς να διαπράξουμε γενοτονία. Διότι στη γενοτονία λειτουργεί το πρέπει και όχι το πρέπει. Σου λέει πρέπει να σκοτώσεις. Εντάξει, πάμε να σκοτώσουμε. Εμείς λέμε γιατί και ρωτάμε. Επειδή είμαστε επίσης της δημοκρατίας, άρα η δημοκρατία είναι ένα κόνσεπτ, να ξέρετε, αρκετά αφαιρετικό, που είναι φτιαγμένο για να σκεφτόμαστε. Η δημοκρατία είναι φτιαγμένο για να καθυστερούμε, να χάνουμε χρόνο, να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε μια απόφαση την οποία σίγουρα θα αλλάξουμε μετά από λίγο. Να ξανακάνουμε συνεδρίες. Γι' αυτό να ξέρετε, οι επαγγελματικές συνεδριάσεις αρχίζουν πότε ξαναβρισκόμαστε. Λες, μα δεν είπαμε τίποτα ακόμα, δεν πειράζει. Αυτό που έχει σημασία πότε θα ξαναβρεθούμε. Α, άρα βλέπουμε και τσακωνόμαστε ακόμα και στις ημερομηνίες. Εδώ έχει πολύ πλάκα, γιατί εδώ σας το λέω και επαγγελματικά. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε κάνει λύση το πρόβλημα ή όχι, αλλά δεν μπορώ να πω όχι, αυτή η ημερομηνία θα μου τεράσει. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση λύνουμε το πρόβλημα, την ημερομηνία την κρατάμε εδώ βέβαια. Πάλι θα βρεθούμε ενώ το έχουμε λύσει. Έτσι, θα συζητάμε, παιδί. Να ξέρετε ότι αυτός ο τρόπος είναι καλός να αποφεύγουμε τις δικτατορίες. Όσο αφορά τώρα το πνευματικό, την πνευματική διάσταση της νοημοσύνης, γιατί είναι σημαντικός. Σαν πλαίσιο, είναι ότι όταν καταφέρετε και βλέπετε πώς λειτουργούν οι άλλοι σε σχέση με εσάς, καταλαβαίνετε ένα πράγμα που είναι πολύ παράξενο, είναι ότι οι άλλοι είναι πιο σημαντικοί από εσάς. Στην αρχή δεν το θέλουμε. Εντάξει, άμα σας πω, προτιμάτε τον εαυτό σας ή τον άλλο, θα πεις τον εαυτό. Εκτός αν είστε ακόμα στο φαίνεστε, στο πρώτο ζώο. Εντάξει, στο τρίτο ζώο το έχετε ξεκαθαρίσει. Άμα βάλω όμως τον εαυτό σου ή τους άλλους. Εδώ έχουμε ένα κριτήριο που εμφανίζεται, είναι η ανθρωπότητα. Και είναι, άμα πεθάνετε εσείς, η ανθρωπότητα ζει, άμα πεθάνουν όλοι οι άλλοι, η ανθρωπότητα έχει πεθάνει. Άρα πρέπει να αποδεχτείτε ότι ο πληθυντικός του άλλου είναι πιο σημαντικός από τον ενικό του εγώ. Και να προσέχετε βέβαια, όταν λέτε εμείς, εννοείται πολλές φορές εγώ, τίποτα άλλο. Άρα εδώ η τεχνική όσο αφορά την νοημοσύνη, ότι πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε ότι το εγώ δεν είναι το εγώ γιατί υπάρχει ο άλλος, μετά το αναστρέψω, θα κάνουμε αναστροφή και λέμε, άμα ήμουν ο άλλος, πώς θα έβλεπα το εγώ μου, θα βλέπατε ότι είναι ο άλλος άλλος. Όταν συμφωνήσετε ότι είναι και οι δύο οι άλλοι άλλοι, θα καταλάβετε ότι η ανθρωπότητα είναι οι άλλοι άλλοι. Ωμικρόν γιώτα, ωμικρόν γιώτα. Εδώ λοιπόν σημαίνει τι. Σημαίνει ότι η πνευματική διάσταση της νοημοσύνης έχει αλλάξει. Για ποιο λόγο. Γιατί αν το πιο σημαντικό είναι οι άλλοι άλλοι και εσείς είστε απλώς το εγώ, πρέπει να τραβήξετε κουπί για να μπείτε στους άλλους άλλους. Που σημαίνει υπέρβαση. Άρα αρχικά νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι, ειδικά όταν είμαστε μικροί, γι' αυτό κάνουμε τα διάφορα, γι' αυτό οι μαμάδες φοβούνται για τα παιδιά τους, εσύ λέει, πω Θεέ μου, δεν ξέρει τι κάνει τώρα. Ενώ το παιδί σου λέει, εντάξει, εγώ το έχω. Μικρές φορές βέβαια δεν το έχουν, ειδικά με τα μηχανάκια, και πηγαίνουν κατευθείαν με προορισμό. Τελευταία. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ότι αν το πιο σημαντικό είναι η ανθρωπότητα, πρέπει να δούμε τώρα τι σημαίνει πνευματικότητα. Πνευματικότητα είναι η πιο γρήγορη αντίληψη της ύπαρξης της ανθρωπότητας. Θα μου πείτε γιατί σας μιλάω γενικά και όχι μόνο μέσα σε μια θρησκεία. Για ποιο λόγο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η ένταση της ανθρωπότητας είναι διαθρησκευτική. Δεν είναι μόνο σε ένα πλαίσιο, όλοι έχουν η ανθρωπότητα. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο συμβάλλουμε σε αυτήν. Τώρα το ερώτημα είναι ότι αν το καταλάβετε καλά,
Η νοημοσύνη μας είναι αυτή που καταλαβαίνει ότι πρώτα είναι ανθρωπότητα και μετά είναι άνθρωποι. Ενώ έχουμε την εντύπωση αρχικά ότι η ανθρωπότητα αποτελείται απλώς από τους ανθρώπους. Άρα να το δούμε λίγο πιο νοητικά. Όταν παίρνετε ένα ψηφιδωτό, είναι οι ψηφίδες που αποτελούν το ψηφιδωτό ή το ψηφιδωτό που κάνει ψηφίδες. Άρα πολλοί από εσάς θα πούνε αρχικά ότι είναι βέβαια οι ψηφίδες. Και άμα δεν βάζεις τις ψηφίδες, δεν βλέπεις το ψηφιδωτό. Αυτοί που ξέρουν να φτιάχνουν ψηφιδωτό, ξέρουν ότι φτιάχνουμε πρώτα την εικόνα, μετά τεμαχίζουμε τις ψηφίδες και μετά τις βάλουμε για να έχουμε απεικόνιση της εικόνας. Αν πάτε στα μοναστήρια, θα δείτε ότι είναι ζωγραφισμένες ήδη οι εικόνες, οι οποίες τεμαχίζονται για να γίνει ψηφιδωτό. Άρα δεν είναι απλή ότι η ψηφίδα από μόνη της δεν έχει καμία αξία και μάλιστα να ξέρετε ότι και δομικά το χρησιμοποιούμε για ποιο λόγο. Διότι όταν έχουμε μία βλάβη πάνω σε μία εικόνα που είναι ψηφιδωτό, άμα λείπουν μερικές ψηφίδες, ξαναβάζουμε άλλες. Και τι έγινε. Ενώ φανταστείτε τώρα να αλλάζετε την εικόνα. Άρα όταν βάζετε τις νέες ψηφίδες, σέβεστε την απεικόνιση του ψηφιδωτού. Άρα το ερώτημα είναι ότι άμα νιώθετε ότι είστε ψηφίδες του ψηφιδωτού της ανθρωπότητας, να ξέρετε ότι δεν είμαστε μοναδικοί, αλλά είμαστε ουσιαστικοί. Είμαστε ουσιαστικοί ως αντιπρόσωποι. Δηλαδή, αμέσως σε μια ψηφίδα γαλάζει όπως είναι η κυρία, όταν θα έχει φθορά με την κυρία, θα πρέπει να πάρουμε πάλι μια άλλη γαλάζια. Γιατί εκεί πέρα, σε αυτή τη θέση, θέλαμε μια γαλάζια. Αυτό σημαίνει ότι, άμα το σκεφτείτε τώρα ορθολογικά, είναι ότι δεν πρέπει να φανταστείτε ότι πρέπει να πάτε πιο ψηλά από τους άλλους ή πιο κάτω, όπως κάναμε συχνά. Τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να μετακινηθείτε και να βρείτε ποια είναι η θέση σας. Άρα η θέση σας μπορεί να είναι πλάι. Στο πλάι, εδώ, το ίδιο επίπεδο. Γιατί είμαστε ακριβώς στο ίδιο ψηφιδωτό. Μερικοί από εμάς νομίζουν ότι είναι πιο πάνω. Είναι κόπανοι. Μερικοί από εμάς πιστεύουν ότι είναι πιο κάτω. Και αυτοί είναι κόπανοι. Αλλά αυτοί τουλάχιστον έχουν συνοχή σκέψη. Σου λέει είμαι πιο κάτω ή είμαι κόπανο. Εντάξει, έχει δίκιο. Ότι είσαι κόπανο, όχι ότι είσαι πιο κάτω. Ενώ άλλο δεν έχει συνοχή σκέψη γιατί δεν ξέρει. Γιατί δεν ξέρει, γιατί νομίζει ότι είναι πιο σημαντικό από την ανθρωπότητα. Μα δεν πάει έτσι. Άρα εδώ η πνευματικότητα είναι, αν σκεφτείτε την ανθρωπότητα και σκεφτείτε τη σκέψη της ανθρωπότητας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η ανθρωπότητα σκέφτεται. Η ανθρωπότητα πότε σκέφτεται, σκέφτηκε πάρα πολύ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί πέρα συνειδητοποίησε η ανθρωπότητα ότι μπορεί να πεθαίνει πολλές φορές. Αυτό να ξέρετε ότι η θνησιμότητα μια οντότητα είναι πολύ σημαντική στην υπέρβαση. Δηλαδή έως την εποχή της ατομικής βόμβας η ανθρωπότητα νόμιζε ότι ήταν αθάνατη. Ξαφνικά σου λέει, άμα το συνεχίσουμε έτσι, όχι μόνο θα πεθάνουμε όλοι, μπορεί να πεθάνουμε και πολλές φορές. Άρα το λέω για αυτούς που πιστεύουν στην μετασάρκωση. Το δεύτερο επίπεδο που βλέπετε είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι τα πρώτα βήματα της σκέψης. Το θα μου πείτε, εκεί από εσάς παλεύουν τα παιδιά τους να μείνουν στο διαδίκτυο, λοιπόν, να μείνει σε άλλα πράγματα. Στο διαδίκτυο είναι μια χαρά, αλλά το θέμα τι κάνετε μέσα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο, άμα το σκεφτείτε, η όλη η ανθρωπότητα είναι σαν ένα τεράστιο νευρονικό δίκτυο, που βασίζεται οι νευρώνες του ανάλογο, αν θέλετε, είναι η εγκέφαλή μας, όπως έχει ο εγκέφαλος μας έχει τους νευρώνες και έχει τις συνάψεις, είναι οι σχέσεις που έχουμε. Και όταν το δείτε με αυτόν τον τρόπο, πιο σφαιρικά, καταλαβαίνετε ότι αυτό που έχει σημασία όταν μιλάμε για σοφία, είναι αυτός που το καταλαβαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Αν ήμασταν σοφοί, θα τσακωνόμαστε. Θα μου πείτε αφού τσακωνόμαστε. Έχετε δει ποτέ ένα χέρι να πλακώνεται στο ξύλο μόνο του. Το δεύτερο που έχει. Το ένα, τα δάχτυλα. Άρα φανταστείτε τώρα ότι νιώθετε πραγματικά, συμπαντικά, ως αντίληψη, ότι είμαστε όλοι της ανθρωπότητας. Ελπίζω να βλέπετε ότι η ανθρωπότητα είναι μικρότερη από το σύνολο των κοινωνιών. Που φαίνεται απίστευτο. Αρχικά έχουμε την εντύπωση ότι η ανθρωπότητα είναι απλώς το σύνολο του ανθρώπου. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Γιατί η ανθρωπότητα δεν μπορεί να πάρει μόνο τους ανθρώπους, πρέπει να πάρει και τους νεκρούς.
Σας νοιάζει, κύριε. Ναι, τους νεκρούς πού τους βάλατε? Είναι εκτός ανθρωπότητας. Δημόσιος πεθαίνει κάποιος, τον βγάζετε εκτός ανθρωπότητας? Όχι, είναι μέσα. Τα ονόματα που έχετε, έχετε τα ονόματα νεκρών. Να το σκεφτείτε. Άρα έχετε επίσης τα ονόματα των αγέννητων. Η ανθρωπότητα δεν έχει μόνο τους ζωντανούς. Έχει και τους νεκρούς και τους αγέννητους. Διότι έχει την έννοια της συνέχειας. Άμα σκέφτεται πραγματικά ότι η ανθρωπότητα είναι μόνο η ζωντανή, τότε έχετε διαπράξει μία από τις χειρότερες γενοτονίες που υπάρχει στον κόσμο. Διότι πάνω κάτω τώρα είμαστε 7 δισεκατομμύρια, η ανθρωπότητα θεωρούμε ότι ήταν συνολικά γύρω στα 80. Με όλους αυτούς που... Άρα φανταστείτε τώρα από τα 80 χρειάζεται τα 7. Ωραία, τους όλους το κάνετε. Και λέω, όταν γεννιέται το παιδί, π.χ. τώρα μιλάω στις γυναίκες, καταλαβαίνω καλύτερα. Όταν είστε έγκυος, το παιδί σας μετράει στην ανθρωπότητα ή δεν είναι? Δεν έχει γεννηθεί. Γιατί μετράει? Άμα μετράει, μετράει τους αγέννητους. Αν βλέπετε, τους αγέννητους μετά τους είχατε λίγο πιο αφαιρετικό. Ενώ πολύ απλώς εγκυμοσύνη σας. Αυτό έλειπε. Να γεννούσατε γεννημένους. Αυτό το έχει κάνει μόνο ο Δίας, με το Διόνυσο, δύο φορές. Για τους άλλους νομίζω ότι έχετε περάσει από μια κλασική διαδικασία. Γεννήσατε αγέννητους. Παράγουμε αγέννητους, θυμόμαστε νεκρούς. Η ανθρωπότητα είναι το σύνολο των τριών. Μόνο που μερικοί δεν το νιώθουν καθόλου αυτό και θεωρούν ότι είναι πιο σημαντική. Αυτά είναι τα άτομα της κοινωνίας. Γεννιόμαστε λοιπόν άτομο και παλεύουμε για να γίνουμε άνθρωποι της ανθρωπότητας. Άρα ενώ έχουμε την εντύπωση αρχικά ότι η ανθρωπότητα είναι πιο μεγάλη από όλα, η ανθρωπότητα, μπορεί να σας ξαφνιάσει αυτό που θα πω, σας το λέω έτσι αργά, η ανθρωπότητα είναι μειονότητα των κοινωνίων. Θέλω λοιπόν αν αυτή η μειονότητα μπορεί να μεγαλώσει με διάφορες υπερβάσεις και όχι απλώς να θεωρείται ότι είναι εντάξει. Θυμάστε όταν λέμε ας πούμε για κάποιον, λέμε γίνεται στην Ελλάδα είναι Έλληνας. Okay. Αυτό είναι εναντίον του Αριστοτέλη. Το Αριστοτέλη λέει Έλληνας είναι αυτός που έχει ελληνική παιδεία. Αν δεν έχει ελληνική παιδεία και λες απλώς εγώ γεννήθηκα, μου φτάνει. Είναι το ίδιο με τον άνθρωπο. Είναι πολλοί από εσάς, όχι εδώ, yeah. Που πιστεύουν ότι εφόσον γεννήθηκες είσαι άνθρωπος. Και τότε γιατί όλες οι θρησκείες και οι πίστες προσπαθούν να μας κάνουν πιο ανθρώπινους? Εφόσον το έχουμε από την αρχή. Γιατί πρέπει να φανταστείτε ότι αυτό, για να δείτε μια αναλογία πνευματική, είναι σαν να λέτε είμαστε όλοι άγιοι. Γιατί θα το ξέραμε. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια υπέρβαση. Κάτι, ένα παράδειγμα, να δείξει στους άλλους τι κάνεις. Η νοημοσύνη μόνο σε αυτές τις πνευματικές προεκτάσεις που έχει είναι αυτή που αντιλαμβάνεται ότι το γεγονός ότι υπάρχουμε δεν είναι το ίδιο με το γεγονός ότι ζούμε. Ωραία. Αυτό το ποτήρι υπάρχει. Ζει. Κάτι να πείτε. Ωραία. Φρεσμολόγος υπάρχει. Ζει. Είναι ένα ερώτημα. Δεν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Αυτός πρέπει να μας αποδείξει με τις διάφορες πράξεις που θα κάνει. Όταν λοιπόν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι τα άτομα υπάρχουν, οι άνθρωποι ζουν. Τώρα το ερώτημα είναι αν ζουν ή αν συζουν. Ακόμα χειρότερο, αν είναι άνθρωποι ή συνάνθρωποι. Και αυτό που βλέπετε μέσω της ανθρωπότητας είναι ότι για να είστε άνθρωπος, πρέπει να είστε συνάνθρωπος. Και το παράξενο της ιστορίας είναι ότι πρέπει να είσαι συνάνθρωπος πριν να είσαι άνθρωπος. Ενώ έχουμε την εντύπωση ότι είναι δύο άνθρωποι, καταλαβαίνουν ότι είναι και οι δύο άνθρωποι και καταλαβαίνουν μετά ότι είναι συνάνθρωποι. Όχι, δεν πάει έτσι. Για ποιο λόγο? Διότι είναι ο άλλος. Το κεντρικό σημείο, το θεμελιακό σημείο, αν θέλετε να πάτε βαθιά μέσα στην ανθρωπότητα, το πρώτο πράγμα που φτιάχνει η ανθρωπότητα είναι ο άλλος. Και όχι ο ένας. Ο άλλος είναι ο πιο σύντομος τρόπος να μιλήσει δηλαδή δύο άτομα. Ο ένας είναι ένα άτομο. Ο άλλος, αφού είναι ο άλλος. Κάπου υπάρχει ο ένας. Αυτό σημαίνει ότι σχετίζεται με τον αλτρουισμό.
Άρα το φυσιολογικό, αν σκεφτείτε ότι είναι θεμελιακό ο άλλος, είναι φυσιολογικό να αγαπάτε τον άλλον. Και ξαφνικά το αγαπάτε αλλήλους σας φαίνεται τελώς φυσιολογικό. Ενώ πριν, λέτε, μα είναι υπέρβαση. Άρα εδώ, επειδή ο Χριστός πάνω και μας τα μασάει, τέλος σε δύο επίπεδα, σας λέει δύο φράσεις. Αγαπάτε αλλήλους όπως αγαπάτε τον εαυτό σας, αυτό είναι για το χαμηλό επίπεδο, αυτοί που δεν το έχουν. Και το άλλο, το πιο ψηλό, είναι πιο δύσκολο, είναι αγαπάτε τους άλλους όπως σας αγάπησα. Θα προσπαθήσω το πρώτο, Χριστέ, γιατί τώρα θα μου βγει η πίστη. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ βλέπετε το ξέρετε, δεν ξέρετε ή ξέρετε, δεν ξέρετε. Ξέρετε ότι το δεύτερο είναι πολύ πιο δύσκολο. Και λέτε, εφόσον είναι ο Χριστός, πώς εγώ να κάνω το ανάλογο. Ο Χριστός δεν μας λέει να κάνουμε το ίδιο. Μας λέει να κάνουμε το ανάλογο. Αν δεν πιστεύετε στον χριστιανισμό, σκεφτείτε άλλες θρησκείες όπως είναι ο βουδισμός, ο ινδουισμός, θα δείτε ότι πάλι σας λένε κατά αναλογία. Δεν σας λένε κάνει το ίδιο. Δεν σου λέει να είσαι Θεός, να είσαι Θεάνθρωπος, να είσαι Άγιος. Λέει κάνε. Αν έχεις μια συμπεριφορά που μοιάζει με αυτό, είναι η ίδια τάξη. Άρα το θέμα λοιπόν είναι η νοημοσύνη μας. Πρέπει πρώτα να καταλάβει ότι ο άλλος, αν είσαι σε αυτή την κατάσταση ή σε αυτή τη στάση, είναι όντως διαφορετικός. Μ' αρέσει το παράδειγμα με την Μαρία Μαγδαληνή όταν πηγαίνουν να δουν τον τάφο. Έχουμε τρεις περιπτώσεις. Έχουμε τη Μαγδαληνή, έχουμε τον Πέτρο και έχουμε και έναν τρίτο που δεν ονομάζεται. Πηγαίνουν να δουν τον τάφο. Η Μαγδαληνή πιστεύει αμέσως ότι έγινε η Ανάσταση. Ο Πέτρος πάει και ψαχουλεύει τα ρούχα σου. Πάτε σου, πάτε σε δυσκολεύεται. Να σου λέει, μπορεί και να είναι εδώ, μπορεί και άπηση. Μετά έχουμε λοιπόν τον Άρον, ο οποίος αυτός δεν μπαίνει καν μέσα. Δηλαδή. Αλλά αυτός πιστεύει ουσιαστικά τους άλλους που πιστεύουν. Αν το σκεφτείτε πιο ορθολογικά, θα δείτε ότι η Μαγδαληνή ήταν πιο κοντά στον Χριστό. Ο Πέτρος ήταν κοντά, αλλά στο πλάι. Όχι τόσο κοντά. Και ο άλλος ήταν λίγο πιο μακριά. Αυτό δεν μας ενοχλεί, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τρόποι αντίληψης. Τώρα, άμα το ερμηνεύσουμε, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Μαγδαληνή πίστεψε στην Ανάσταση επειδή ήταν το πρέπον, ενώ ο Πέτρος πίστεψε στην Ανάσταση επειδή έπρεπε. Σου λέει, δεν θα μας παρατήσει, αφού είχε πειθαρθεί. Δεν είχε πιστευτεί. Έπρεπε να έρθει. Η άλλη δεν λέει έπρεπε να έρθει. Λέει αυτό ήταν το πρέπει. Δεν ασχολείται με αυτό. Και ο άλλος είναι εσύ. Επέστρεψε. Το έχουμε σίγουρο. Και βέβαια μετά έχουμε και τον Θωμά που όχι μόνο πρέπει να επιστρέψει, πρέπει να δει και την τρύπα και να είναι σίγουρος ότι έχει τα ίδια προβλήματα με έναν άνθρωπο. Μιλάμε μερικές φορές για το θέμα του Ιούδα, λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ο Ιούδας να προδώσει τον Χριστό. Και θεωρούμε μάλιστα μερικοί από εμάς ότι αυτό είναι θεμελιακό στοιχείο. Άμα εδώ ήσασταν όλοι βουδιστές και σας έλεγα το ίδιο πράγμα, θα μου λέγατε ο Βούδας δεν πέθανε έτσι. Θα έλεγα ένα συγγνώμη για το θυμάμαι του Χριστό. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι υπάρχει η Σταύρωση, η Ανάσταση, δεν είναι κάτι που είναι απαραίτητο σε σχέση με την προδοσία. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό με τον Ιούδα δεν είναι η προδοσία. Το έχουν κάνει κι άλλοι. Είναι η μη συγχώρεση. Υπάρχει. Δηλαδή δεν ζητάει συγγνώμη. Και ακόμα μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι εντάξει, παιδί μου, κάτι κατάλαβα αφού αυτοκτόνησε. Όχι, γιατί και εδώ δεν είναι αυτοκτονή έχοντας ζητήσει συγγνώμη και να πει ζητάω συγγνώμη και μετά αυτοκτόνησε. Όχι, όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι
Γιατί δεν το κάνει αυτό? Βέβαια, μερικοί από εσάς δεν ενδιαφέρονται και θεωρούν απλώς ότι είναι κάτι το απλοϊκό. Το θεμελιακό στοιχείο είναι η ικανότητα του δασκάλου να συγχωρεί. Το θεμελιακό. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα το κοιτάξετε στις οικογένειές σας, θα δείτε ότι οι γονείς σε μερικά πράγματα δυσκολεύεστε όμως. Σαν να συγχωρείτε ό,τι να είναι. Και όταν βλέπετε τους τσακωμούς τους οικογενειακούς, ειδικά όταν πάτε στα δικαστήρια, όταν έχετε κληρονομία κτλ., εκεί πέρα γίνεται γυσμαριά, βέβαια τις ίδιες οικογένειες υποτίθεται. Αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε ότι χωρίς συγχώρεση δεν μπορεί να υπάρχει υπέρβαση. Διότι ουσιαστικά σταματάτε τη διαδικασία. Έγινε κάτι, κάποιο λάθος, όλος ζητάει συγγνώμη και λέει όχι. Ένα άλλο πράγμα, διευκρινίζω. Όταν λέω συγχώρεση, δεν εννοώ λύθη. Γιατί μερικοί από εσάς μπερδεύουν αυτό και νομίζουν ότι απλώς επειδή το ξεχνάμε, όχι, δεν το ξεχνάμε. Πρώτα απ' όλα, άμα ο Χριστός ξεχνούσε, θα μπορούσε ποτέ ο Πέτρος να φτάσει στο 3. Εντάξει. Πρέπει κάποιος να το μετράει. Άρα το βλέπει και μετά παρόλα αυτά γίνεται η συγχώρεση. Άρα πρέπει να φανταστούμε το εξής, ότι η νοημοσύνη μας είναι ικανή να δει μερικά εμπόδια και να δει μερικά λάθη. Η σκέψη μας είναι ικανή να καταλάβει ότι ήταν λάθος, ήταν σωστό και η συνείδησή μας είναι ικανή να έχει ενοχές ή όχι. Άμα δεν έχετε, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε πού το πάω. Προτιμάτε τύψεις ή ενοχές? Μην επιλέξετε μπροστά μου, να το κρατάτε για εσάς. Είναι δύο δύσκολες έννοιες, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν σας λέω κάτι θετικό και αρνητικό, τα δύο φαίνονται να είναι αρνητικά και λες τώρα, το πρώτο που θα σκεφτείτε είναι ποιο είναι το λιγότερο αρνητικό. Ενώ εγώ θα ήθελα να σκεφτείτε ποιο είναι το μη αναστρέψιμο. Διότι το μη αναστρέψιμο σημαίνει ότι δεν διορθώνεται. Θα μου πείτε αφού υπάρχει συγχώρεση. Όχι, όχι. Η συγχώρεση σημαίνει ότι θυμάμαι και κάνω υπέρβαση. Γράφεται, ας πούμε. Βλέπω μια χίλια πέντε σημειώσει. Γράφεται. Άμα πάρει τη γόμα και σβήσει, δεν έγραψε. Άμα σβήσετε με το μολύβι, το λάθος που κάνατε, εντάξει, θέλετε να διορθώσετε μια λέξη, τότε εδώ υπάρχει λάθος, υπάρχει διόρθωση που δεν διορθώνεται, γιατί υπάρχει πληγή και ουλή, αλλά συνεχίζεται. Άρα ο εγκέφαλός σας το ενσωματώνει. Ενώ άμα το σβήσετε τελώς, γι' αυτό εγώ στα μικρά παιδιά, τους βάζω να μην έχουν καθόλου γομράση. Για να μάθουν τι σημαίνει να γράφουν. Εντάξει. Μπορεί να κάνει λάθο, δεν πειράζει. Και η μεγάλη διαδρομή έκανε λάθο. Διορθώσει πάνω σε κείμενο που ήταν, ας πούμε, φιλόλογο ή λογοτέχνη, υπάρχουν χιλιάδες. Δεν μας πειράζει. Είναι μερικά παιδιά που έχουν συχνά τα κορίτσα που θέλουν να είναι τέλειο. Και στο τέλος κρατάει μια ιδέα, διότι σβήνουν περισσότερο από αυτά που γράφουν. Δεν είναι τέλειο. Και μετά έρχεστε κι εσείς ως γονείς, του λέω τώρα τη μαμά, πετάω και σπόντ στα πράγματα, εντάξει. Λέτε, μπράβο παιδί μου, δεν έχει κανένα λάθος. Λες, όχι, τώρα που το είπα αυτό, το επόμενο εκεί να σβήσει. Ναι. Μάλιστα, να ξέρετε, μερικά παιδιά, ειδικά τα κοριτσάκια, δεν γράφουν πριν εμφανιστεί η γομολάσικα. Έχουν πρώτα τη γομολάσικα στο χέρι, για σιγουριά, ναι, και μετά βλέπουν. Αυτό σημαίνει τώρα λοιπόν σε επίπεδο πνευματικό. Η πνευματικότητα, θεωρείτε, ας πούμε, ότι ένας άγιος μπορεί να κάνει λάθος? Εκεί βέβαια το θεωρείτε, γιατί αυτό έχει γίνει και το έχουμε παραδείγματα ζωντανά και λέτε, μα τότε πώς είναι Άγιος? Άρα Άγιος δεν θέλει να πει ότι δεν κάνει λάθη. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια άλλη τεχνική, όχι για να γίνετε Άγιοι, αυτό συνήθως φτάνει η γυναίκα σας ή ο άντρας σας, τουλάχιστον για να είστε μάρτυρες. Είναι ένας λόγος αυτό, εντάξει, το έχουμε. Άρα, γιατί μερικούς γάμους δεν μπορείς να τους ερμηνεύσεις αλλιώς. Ήθελε να γίνει άλλος άνθρωπος, δεν γίνεται.
Αλλά όταν λοιπόν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβετε ότι το λάθος στην νοημοσύνη μπορεί να είναι και δημιουργικό. Το λάθος να θυμάστε ότι είναι ο πιο σύντομος τρόπος να αλλάξει τη μέθοδο. Κάντε έναν υπολογισμό, κάντε λάθη, το είδατε, τσακ, αλλάξε τη μέθοδο, βρίσκεται κάτι άλλο και λέτε, μα αυτό είναι, ξαναπάτε πίσω, μετά άμα είχα κάνει λάθος. Αλλά αυτό θα δημιουργήσει μια νέα μεθοδολογία. Το λάθος λοιπόν είναι αποδεκτό όταν είναι αντιληπτό, όταν δεν γίνεται συνειδητά και όταν μετά είναι ικανό να δημιουργήσει. Το ξαναλέω, γιατί βλέπω είναι μερικοί που προβληματίστηκαν τώρα. Ας πούμε, ο Χριστός ήξερε ότι θα σταυρωθεί. Ήξερε ότι θα το προδώσει ο Ιδούδας. Δεν το άφησε. Εντάξει, θα κάνουμε μάθημα θεολογίας. Θα θέλω να σας πω ότι δεν είναι και τόσο απλό. Διότι θα μπορούσε να πείτε, δεν θα μπορούσε να βγάλει το χεράκι του παιδί μου να του πει, μην το κάνεις. Θα δείτε ότι, άμα το κοιτάξετε πολύ δογματικά, θα σας πούν μερικοί ότι έπρεπε να το κάνει. Όχι. Μπορούσε να επιλέξει. Ναι. Ακριβώς. Αλλά δεν έχει. Αλλά του έδωσε όμως το δικαίωμα να το επιλέξει. Το έχει μεγάλη σημασία. Ο δάσκαλος δίνει την επιλογή στο μαθητή να κάνει λάθος. Και μπορεί και να τον συγχωρέσει ότι έκανε λάθος, αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ο μαθητής δεν ζητάει συγγνώμη, ενώ βλέπει από όλους τους άλλους ότι έχει κάνει λάθος, τότε έχουμε ένα θέμα. Δεν είναι το μία να στρέψουμε. Θέλω λοιπόν να, για να τελειώσω σε κάποια φάση, γιατί ο Γιώργος θα μου πει, γιατί είναι ήρεμα, αλλά θα πρέπει να μου πεις μετά ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αυτό που μας επιτρέπει η νοημοσύνη στις πνευματικές επεκτάσεις που έχει είναι να αντιληφθούμε ότι το λάθος δεν είναι καταδικαστέα από μόνο του. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε. Επιπλέον καταλαβαίνουμε ότι όταν λειτουργούμε μόνο με απαγορευτικά έχουμε πάλι ένα πρόβλημα. Συμφέρει να είμαστε επικοδομητικοί. Και βλέπετε ότι και στο πλαίσιο της πιο διαδεδομένης θρησκείας που υπάρχει εδώ, το χριστιανισμό, περάσαμε από μια αλλαγή φάσης. Η αλλαγή φάσης η μεγάλη είναι ότι πρώτα είχαμε 10 εντολές απαγορευτικές και μετά περάσαμε σε μια συμβουλή επικοδομητική. Δηλαδή πάνω κάτω τι είπαμε, μάλλον τι είπε ο Χριστός. Είπε ότι άμα δεν καταλαβαίνουν τις 10 απαγορεύσεις, τουλάχιστον να καταλαβαίνουν μια συμβουλή. Και άμα πραγματικά ακολουθούν τη συμβουλή, δεν θα προλάβουν να κάνουν τις 10 απαγορεύσεις. Γιατί άμα είστε συνεχώς το αγαπάτε αλλήλους, πότε να προλάβετε να τον κλέψετε, να τον σκοτώσετε, να μην πότε σας αρέσει, ξέρετε, αυτά που δεν γίνεται ποτέ. Και βέβαια, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν είμαστε πραγματικά του έργου που παράγει το όν, τότε είμαστε πιο γρήγορα μέσα στην ανθρωπότητα. Και από τη στιγμή που είμαστε πιο γρήγορα μέσα στην ανθρωπότητα, μπορούμε να τραβήξουμε και άλλους, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, να έρθουν και αυτοί μέσα σε αυτήν την μειονότητα των κοινωνιών της λύσης και της αδειοφορίας, όπου εκεί πέρα κάθε νεκρός έχει σημασία. Διότι αυτό είναι ένα θέμα. Είναι κατά πόσο δίνουμε σημασία στους νεκρούς. Αν δεν δίνετε μεγάλη σημασία στους νεκρούς, να ξέρετε ότι σημαίνει πρακτικά ότι δεν δίνετε και μεγάλη σημασία στα παιδιά σας. Και αυτό φαίνεται παράδοξο, γιατί στο τέλος λέμε τι προτιμάς. Και έχουμε ακόμα και μύθους πάνω σε αυτό. Του λέει ο άλλος, ποιον μπορείς θες να σώσεις. Τον πατέρα σου, που δεν μπορεί να περπατήσει, ή τον γιο σου. Και ξέρουμε ποιες είναι οι επιλογές. Το θέμα είναι ότι άμα δεν σέβεσαι το παρελθόν σου, πώς μπορείς να δημιουργήσεις μέλλον που είναι άξιο. Άρα όλα αυτά που μας μαθαίνει η νοημοσύνη όσο αφορά το πέρασμά μας πάνω στα φοιτηγή, τουλάχιστον για ένα πρώτο πέρασμα, είναι πώς θα τελειώσεις με τη λέξη άξιος στο στόμα των άλλων.
είναι δύσκολο. Αλλά μερικοί το κάνουν. Αυτό έχει σημασία, άρα αυτό σας εύχομαι, όχι να πεθάνετε γρήγορα, αλλά σίγουρα μερικοί θα μας πούν που υποτίθεται ότι είναι πιστή χτύπα ξύλο, μάλλον τις κάσες θα είναι. Αυτό που σας εύχομαι είναι όταν πεθάνετε να σας πούν απλώς μια λέξη, άξιος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος, αδερφή ερωτήσεις. Όταν θέλει να ρωτήσει κάτι.